Γεια σας, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τη χολυστερίνη. Ε, τα τελευταία 25 χρόνια ακούω συνέχεια παράπονα για το πώς η χολυστερίνη, η κακή χολυστερίνη, κάποτε είχε όριο το 190, ξαναλέω, η κακή χολυστερίνη, όχι η ολική, δεν έχει καμία σχέση, είχε λοιπόν όριο το 190 όταν εγώ σπούδαζα ιατρική στι αρχέ και με μέσα δεκαετία του 90. Μετά έπεσε στο 160, έπεσε στο 130, έπεσε στο 115 και ε, σιγά σιγά ε, οι γιατροί πιέζουν όλο και για χαμηλότερε μετρήσει. Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει και μια σειρά από θεωρίε συνωμοσία ότι υπάρχουν φαρμακευτικέ που πληρώνουν του γιατρού να βγάζουν άλλα δεδομένα και να πιέζουν τον κόσμο να πουλάνε φάρμακα τα οποία είναι μπουρδε 1000%. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε, από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Καταρχάς, όταν βρίσκουμε έναν δίκτυο υγείας, όπως το LDL, μια κάτι που μπορούμε να τρίσουμε στο αίμα, αυτό που κάνουμε είναι ότι παίρνουμε έναν αριθμό ατόμων H, ας πούμε 100 άτομα, τα οποία είναι φαινομενικά υγιή, δηλαδή δεν έχουν περάσει έμφραγμα, δεν έχουν πίεση, δεν έχουν ζάχαρο και μετράμε τη χολυστερίνη τους βρίσκουμε το μέσο όρο, βγάζουμε με έναν αλγόριθμο συν πλήν κάτι τα 100, δηλαδή από το, αφαιρούμε το 2,5 κάτω και το 2,5 από πάνω και λέμε ότι το φυσιολογικό εύρος είναι από εδώ μέχρι εδώ. Όλα καλά και όλα ωραία, έτσι ξεκίνησε και είπαμε ότι το LDL μέχρι 190 είναι εντάξει. Μετά από 10 χρόνια όμω, 20 χρόνια από, αυτή, από αυτό το εργαστήριο που ξεκίνησε αυτή η μέτρηση, α πούμε δεκαετία του 60, α πούμε το 80, παρατηρήσαμε από του 100 φαινομενικά υγιεί ανθρώπου που μετρήσαμε, οι 50 ή α πούμε οι 30 πάθαν έφραγμα μετά από ένα χρόνο, και άλλοι 30, 30 χρόνια μετά, ακόμα ζούσανε. Οπότε ξανααναλύσαμε τα δεδομένα, ή με αντίστοιχο τρόπο, αρχίσαμε να βλέπουμε ότι ναι μεν ότι ένας άνθρωπος με LDL 190 είναι μέσα στο μέσο όρο του φυσιολογικού, αλλά είναι πολύ 2, 3, 5 φορές πιο πιθανό να πάθει έφραγμα από έναν που έχει LDL 120. Οπότε σιγά σιγά και ξεκινώντας από το LDL, άρχισε να γίνεται Τέτοιου τύπου μελέτε να λένε ναι, okay, φυσιολογικό το 190, φυσιολογικό το 150, φυσιολογικό το 100. Ποιο παθαίνει ένα πράγμα πρώτο όμω. Και είδανε ότι αυτοί που έχουν πάνω από 160 παθαίνουν πολύ πιο γρήγορα. Άρα κατεβάσαμε το όριο στο 160. Μετά κάνανε το ίδιο πράγμα και είδανε ότι το ίδιο συμβαίνει και σε αυτού που έχουν 130 με 160. Πάλι κατεβάσαμε το όριο. Μετά το ίδιο είδαμε και αυτού που έχουν 115 με 130 πάλι κατεβάσαμε τα όρια. Οπότε, ποιο είναι το φυσιολογικό LDL, γιατί σε τελευταία ανάλυση, ένα στα τέσσερα παιδιά αυτή τη στιγμή έχει LDL πάνω από 130-140. Δηλαδή, όχι απλά παθολογικό, αλλά υπερβολικά μεγάλο θα μπορούσα να πω. Και πάντα αυτό που λέω είναι το εξή. Αν μπορούσα εγώ να πατήσω ένα κουμπί και να διαλέξω το LDL για μένα, θα ήθελα να είχα 60 με 70. Ακούγεται εξωφρενικά χαμηλό και πιθανόν να μην είναι και εύκολο. Ίσως και να είναι αδύνατο. Αλλά σύμφωνα με τις μελέτες σε βρέφη, σύμφωνα με τις μελέτες ε, στα πυθικοειδή, οι πιο κοντινοί μας συγγενείς που έχουν LDL 60 στην άγρια φύση, τα μωρά που έχουν LDL 40 με 60, και δεν μιλάμε μωρά που γεννούνται ε, κάτω από ιδανικές συνθήκες ας πούμε, όχι μωρά από μητέρε που ζουν με junk food. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι το ιδανικό νούμερο. Τώρα, για τον περισσότερο κόσμο ξέρω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώ θα κατέβουμε εκεί. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να κατέβουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται. Και ιδανικά με μη φαρμακευτικέ μεθόδου. Με σωστή διατροφή δηλαδή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ.